Μικαέλα, πιστεύεις ότι είναι πολύ καινούργια εικόνα αυτή που βλέπεις από την ΕΡΤ για σένα και τα δικά σου δεδομένα? Γενικά δεν είπα ότι είναι πιο πολύ καινούργια εικόνα. Είπα σε σχέση με το σύνολο της Μικαέλας. Ναι, σε σχέση με τα δικά της δεδομένα. Ναι. Αυτό ρωτάω. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ και τις δικές τους απόψεις. Εγώ δεν θα φορούσα ποτέ αυτό, εσύ δεν θα φορούσα ποτέ αυτά. Αλλά γι' αυτό και εδώ είμαστε. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα το φορούσα ποτέ. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα το φορούσα ποτέ. Ότι όπως δεν σου αρέσει εσένα αυτό που έχω σου έβαλε ένα 4. Αν θυμάσαι ναι, καλά. Στον καθένα όμως. Και εγώ σου έβαλε, βάλει... σου έβαλε ένα 4 για την ιδέα και για το ότι εξελίχθηκε το στυλ σου. Και εγώ... μέσα σε ναι, δύο το γνωρίζω αυτό και σε ευχαριστώ. Αλλά και εγώ πολλές φορές που έχεις ντυθεί ωραία που μου αρέσει, σου βάζω μεγάλους βαθμούς. Ναι, δεν είπα κάτι. Ναι, δεν είπα απλά κάτι. Είπα απλά ότι σε σχέση με τη συγκεκριμένη. Γιατί εντάξει, και εγώ το μάτι μου βλέπει και γενικά υπάρχει ότι και θέμα σύγκριση. Ναι, ότι είναι πιο προχωρημένο. Ναι, δεν σημαίνει ότι αρέσει είτε δεν αρέσει. Αυτό είναι όμως δικιά σου άποψη. Εμένα δεν μου αρέσει όμως. Ναι, αυτό. Οκ, okay, δεκτό. Αλλά εγώ δεν πάω σύμφωνα με το αν είναι η εικόνα προχωρημένη ή αν μου αρέσει κάτι ή δεν μου αρέσει κάτι. Εγώ πάω με βάση αν σου ταιριάζει εσένα. Δηλαδή, εγώ πήγα με βάση το αν σου το ταιριάζει... Το ναι, άλλο λέω. Εγώ πήγα με βάση αν σου ταιριάζει εσένα το σημερινό σου σύνολο. Εσύ πας με βάση το ότι δεν σου αρέσει το παπούτσι. Δεν πας με βάση αν μου ταιριάζει σαν εικόνα και σαν ντύσιμο. Ούτε δεν θεωρώ δίσιμο. Ότι σου ταιριάζει. Δεν μου αρέσει καθόλου το παπούτσι. Και άλλες φορές που μου αρέσει... Κόλλησες το παπούτσι. Όλα τα άλλα δεν γιατί τα βλέπεις. Γιατί κάνει μπαμ. Το παπούτσι κάνει πιο πολύ μπαμ από όλα. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά και άλλες φορές... Και εγώ δεν θα το φορούσα αυτό μπορεί που φοράς εσύ, αλλά δεν έκρινα με βάση το τι ναι, φοράω το ξέρω, εγώ. Γι' αυτό γιατί σου εγώ λέω... φορέσω πάπλωμα και σφιγγοφωλιά. Γι' αυτό σου λέω, αυτό. Για να σου να εξηγήσω. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, ναι, για να μην παρεξηγιόμαστε. Για να σου εξηγήσω. Και άλλες φορές έχεις βάλει ρούχα τα οποία εγώ δεν θα τα φορούσα, όμως τα έχεις βάλει εσύ και εσύ τα υποστήριζες και σου έβαλα και καλό βαθμό. Αυτό όμως δεν μου αρέσει ούτε πάνω σου. Ούτε εγώ θα το φορούσα, αλλά ούτε πάνω σου δεν μου αρέσει. Αυτό σου λέω. Ενώ άλλες φορές που έχεις βάλει κάτι ωραία, που να μην μου αρέσει εμένα, δεκτό. Σου έβαλα καλό βαθμό γιατί μου άρεσε πάνω σε σένα. Ωραία. Και μπορεί μόνο εσύ να μπορούσε να υποστηρίζει κάποια κομμάτια. Αλλά ο καθένας υποστηρίζει το δικά του. Αν θέλω να το υποστηρίζω και εκεί που πάω. Αλλιώς δεν θα το έβαζες. Εγώ τη γνώμη μου είπα. Ωραία. Δεκτό. 3,7. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, αρετή στου κριτέ.